Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε λειτουργία μπαίνει από σήμερα Τετάρτη στο Taxes.net η εφαρμογή για την ρύθμιση των μη ληξιπρόθεσμων όφελων προς το δημόσιο. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά είναι μια εφαρμογή που αφορά εκατομμύρια κόσμο, καθώς πέρα από εκείνους που έχουν οφειλές προς την εφορία και δεν τις έχουν ρυθμίσει και δεν τις έχουν εξοφλήσει εγκαίρως, θα μιλάμε δηλαδή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που ούτως ή άλλως υπήρχε δυνατότητα ρύθμισης σε 12 δόσεις. Τώρα μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους, αλλά έχουν κάποιο πρόβλημα ή θέλουν σε τελική ανάλυση να μην πληρώσουν όλα τα χρήματα μαζεμένα στην εφορία και θέλουν να το σπάσουν αυτή την οφειλή σε μέχρι και 12 ή και 24 μήνες, αν πρόκειται για κάποια έκτακτη οφειλή. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, μιλάμε για τον ένφια, μιλάμε για μια σειρά από οφειλές, κλασικές καθημερινές, αν μπορούσαμε να πούμε πλέον έτσι όπως έχει καταντήσει η κατάσταση στην εφορία, και αυτό είναι σημαντικό ότι αφορά και τα φυσικά αλλά και τα νομικά πρόσωπα. Μιλάμε δηλαδή για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ρυθμίσουν τις οφειλές και να τις αποπληρώσουν σε 12 δόσεις. Δεν μιλάμε βέβαια σε καμία περίπτωση ούτε για κούρεμα ούτε για κάποια άλλη ευνοϊκή ρύθμιση που θα μειώσει το κεφάλαιο που χρωστάει κάποιος στην εφορία, αλλά το να πληρώνεις κάποια πράγματα σε 12 δόσεις, ενώ πρέπει να τα πληρώσεις σε 3 ή σε 6, σίγουρα δίνει μια ανάσα. Και σε αντίθεση με τις τράπεζες που οι περισσότερες δίνουν αυτή τη δυνατότητα, δεν υπάρχει το θέμα του ορίου στην πιστωτική κάρτα, γιατί μέχρι πρώτον μπορούσε κανείς να το πληρώσει και με την πιστωτική του κάρτα, αλλά πρέπει να έχει το αντίστοιχο όριο. Και τα επιτόκια που χρεώνει η εφορία σε περίπτωση μη έγκαιρης εξυπηρέτησης, το τόκος περιμερίας είναι πολύ χαμηλότερος στην εφορία σε σχέση με τις τράπεζες. Ως προς το πρακτικό του όλου θέματος, το μόνο που πρέπει να κάνει κανείς να μπει με τους κωδικούς του στο Taxes.net. Μπαίνει εκεί, υπάρχει πλέον η δυνατότητα, υπάρχει ειδική κατηγορία ρύθμισης, όπου μπαίνοντας εκεί βλέπει ποιες είναι οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, γίνεται κατηγοριοποίηση αναδόη και ανάλογα με το τι έχει εκεί μπορεί μετά, αν επιτόπου και με το πάτημα ενός κουμπιού, να το ρυθμίσει σε 12 δόσεις ξεκινώντας από σήμερα. Αμέσως θα πάρει μια ταυτότητα οφειλής την οποία πρέπει και να την πληρώσει μέσω της τραπέζης, βέβαια. Η πληρωμή γίνεται πάντα μέσω τράπεζας στις επόμενες 3 μέρες και μετά σε μηνιαία βάση, βάζοντας ενδεχομένως και μια πάγια εντολή στην τράπεζα, μπορεί να πληρώνει πλέον τη ρυθμισμένη του οφειλή κάθε μήνα και να μην έχει κανένα άλλο πρόβλημα. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου, αυτό θα δώσει μια ανάσα σε εκατομμύρια φορολογούμενος, χωρίς να επηρεάζει τα κρατικά έσοδα. Γίνεται επιμερισμός ανά μήνα και μάλιστα, όπως αναφέρουν, ότι θα πληρώνεται σε 12 δόσεις, βοηθάει και περισσότερο και στον προϋπολογισμό, στον υπολογισμό των εσόδων, καθώς υπήρχε πρόβλημα κάποιους μήνες να συσσωρεύονται πάρα πολλές δόσεις, κυρίως προς το τέλος του χρόνου, που πρέπει να πληρώσει κάποιος μαζεμένα πολλά χρήματα και αδυνατούσε. Ενώ τώρα με τις 12 δόσεις αυτό πάει κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και αυτό μπορεί να είναι πιο αποδεκτό και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.